Οι μουσουλμάνες που ζουν στη Βόρειο Ελλάδα την προτιμούν διότι βρίσκουν ποικιλία σε μαντήλες και κελεμπίες. Μαζί τους μίλησε η Λευκή Γεωργάκη. Είναι πολύ ωραία η μαντήλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη φοράς από πότε? Ιράκ. Η Γκόνα είναι από το Ιράκ και ζει στη Θεσσαλονίκη. Από τα 5 της χρόνια φορά τη μαντήλα. Απαραίτητο αξεσουάρ για να βγει από το σπίτι της. Από πόσο χρονών φοράς μαντήλα? 20 χρόνια. Ντροπαλή αλλά και χαρούμενη, η Γκόνα μπαίνει σε νέο κατάστημα ρούχων που άνοιξε στη Θεσσαλονίκη. Λανσάρει μόδα για γυναίκες από αραβικές χώρες και προσφέρει όλα όσα εκείνες χρειάζονται για κάθε περίσταση. Είναι ειδική μαντήλα για προσευχή. Ναι, αλλά μόνο στο σπίτι της. Χιτζάμπ, νικάμπ, χιμάρ, τσαντόρ, μπούργα, επίσημα και ανεπίσημα ενδύματα για τις γυναίκες που τηρούν πιστά ότι επιβάλλει η θρησκεία τους, βρίσκονται στο κατάστημα. Η μπουτίκ για κυρίες με αραβική καταγωγή που έχει ανοίξει στη Θεσσαλονίκη ονομάζεται Αμποράς και είναι το όνομα γνωστού σχεδιαστή ρούχων στη Συρία. Μαντήλες σαν κι αυτή είναι πολύτιμες για τις κυρίες που βρίσκονται εδώ και φυσικά δεν μπορούν να τις βρουν πουθενά αλλού στην αγορά της πόλης. Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινωνία ευνοεί την μπουτίκ που ταιριάζει στο μουσουλμανικό dress code. Κουμπέλα θέλει μαντήλα, άλλη κουμπέλα δεν θέλει μαντήλα. Του μπεζί έχει μαγκαζί, πρέπει υπάρχει όλα μέσα. Τα πάντα. Η μαντήλα όμως δεν βγαίνει από το κεφάλι. Στο πνεύμα της πολυπολιτισμικότητας η κυβέρνηση θέτει ως στόχο την ισονομία, την ειρηνική συνύπαρξη και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Στο πλαίσιο αυτό η Μαρέβα Μητσοτάκη βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη σε εκδήλωση Μητροπολιτών της Θράκης και των τοποτηρητών Μουφτίδων κατά της βίας των γυναικών. Σιωπή των θυμάτων να γίνει φωνή του καθενός μας. Να σπάσει ο φαύλος κύκλος του φόβου. Στην εκδήλωση υπεγράφει διακήρυξη κατά της ενδοοικογενειακής βίας.